Τι, τι ρομαντική εποχή, τι συνέβη. Ό,τι θα μιλήσω. Τι να πω τώρα, εντάξει, ό,τι και να πω. Δε... Ωραία, λοιπόν. Κάτσε να ηρεμήσουμε. Κουράγιο, Μπέτι. Ορίστε. Να σου πω, ποιος θα στενοχωρήσει το κορίτσι, θα του πάρει μια αγκαλίτσα τώρα. Έλα, αγάπη. Έλα, χαμόγελο. Χαμόγελο, αγάπη. Ωραία, ξέρεις τι, κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια και το καταλαβαίνουν και όλοι και τα παιδιά, δεν φταίνε. Έγινε τώρα ένα τέτοιο μετακουμπί. Ναι, αλλά κοίταξε, όταν δεν ακούς, θα κάνεις και τα φάρσα σου και θα στονάρεις και θα ξεφύγεις. Δεν είναι ωραίο γιατί κάνουμε προσπάθεια πολύ και συνέβη! Συνέβη, that's life! Λοιπόν. Συνέβη! Και συνεχίζουμε, ήσουν καταπληκτική όμως. Όλος ο τρόπος που το προσέγγισε ήταν πάρα πολύ καλός. Θα επιτεθώ στην παραγωγή στο Ασόκα Βαδία. Έλα μαζί, Μπέτι. Ελάτε. Με ποιο δικαίωμα τολμήσατε την οικογένεια Βλαστού από εδώ να βάλετε τα ακουστικά και να την άξετε στον αέρα μια ερμηνεία. Αυτός ο γάμος δεν θα γίνει ποτέ, Αλέκο. Πάμε να φύγουμε, Μπέτι. Όχι, μη φεύγετε. Θα σαμποτάρετε, Αλέκο. Κάτσε, Μπέτι, εδώ. Θα κάνω εγώ την Μπέτι Μαγκή. Ωραία, κάτσε εδώ. Ωραία, κάτσε. Έλα δίπλα μου. Εδώ σε θέλω. Εκεί. Πέσει. Μπέτι μου, ξέρουμε ποιο είναι το μυστικό σου και είναι εδώ απόψε. Και θέλω να είσαι χαρούμενη και να γελάς γιατί ήταν εκπληκτική η ερμηνεία σου. Καταρχήν υποκριτικά. Έτσι. Γιατί είσαι σπουδαία ηθοποιός. Ο τρόπος που κατέβηκε στη σκάλα και επειδή είναι η αγαπημένη τραγουδίστρια του άντρα μου, χαίρομαι πάρα πολύ τον τρόπο που την έκανε σήμερα, γιατί ήταν σχεδόν ίδια. Σε κάποια σημεία φωνητικά, εγώ καταλαβαίνω την προσπάθεια που έκανες και ήταν εξαιρετική η προσπάθεια. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία, γιατί ήσουν ίδια η Βίκη. Είναι μια περίεργη περίπτωση με μια πολύ βελούδινη φωνή που φεύγει στα ψηλά επίσης βελούδινα και κάνεις τεράστια προσπάθεια. Και εγώ ξέρω το μυστικό σου είναι εδώ. Φωνάζει η μαμά συνέχεια. Άστα. Και πρέπει να είσαι χαρούμενη και ευτυχισμένη. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι που σε κάνει τόσο μοναδική καλλιτέχνη. Τα καλλιτέχνητα πιστεύω όλη αυτή η ερμηνεία οφείλεται στο μυστικό σου. Αυτά τώρα τα λες κοιτώντας τον Τάκη. Γιατί και στον Τάκη αντιστοιχούν όλα αυτά. Έτσι. Ο Τάκης είναι ένας μεγάλος καλλιτέχνης. Είμαι μητέρα. Είσαι τα πάντα. Έχει πολλά παιδάκια, πάρε ένα, διάλεξε. Είσαι τα πάντα. Αλέξανδρε. Λοιπόν, επειδή εγώ αυτό δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω, θα μιλήσω απευθείας στην Μπέτι. Λοιπόν, Τάκη. Με εντυπωσίασε πάρα πολύ ο τρόπος που προσέγγισες φωνητικά μια πολύ δύσκολη φωνή έτσι κι αλλιώς. Ειδικά συμβουλεύτηκα για την Μπέση. Τα χαμηλά σου, οι χαμηλές σου νότες ήταν εξαιρετικά ίδιο. Σε ένα δύσκολο κομμάτι της μια ιδιαίτερη φωνή και ιδιαίτερα σπουδαία φωνικά, κατά τη γνώμη μου. Υποκριτικά το τσίμπησες λίγο αυτό το κομιλφό. Το παίξαμε λίγο παραπάνω, αλλά ήταν σε ένα βαθμό τόσο χαριτωμένο που μόνο διασκεδαστικό ήταν σε εμάς κάτω που το βλέπαμε. Οπότε θεωρώ ότι ήταν μια πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση. Ορίστε! Χρυσόστομος ξανά! Κατερίνα! Εγώ πάλι η αλήθεια είναι δεν μου έχει ξανατύχει αυτό που συμβαίνει εδώ σήμερα. Αλλά εγώ το βρήκα πάρα πολύ αριστοκρατικό και αντιθέτως από αυτό που νόμιζες ότι προέκυψε, σχεδόν σε όλες τις στιγμές αριστοτεχνικό. Εγώ δεν κατάλαβα. Τι ήθελες και το έπες και εσύ, αφού ακούστηκαν όλα καλά. Στεναχωρέθηκα γιατί στην πρόβα πήγα...